Καταρχάς, είναι ένας ψαλμικός στίχος. Ο οποίος ψαλμικός στίχος λέγεται και παραλαμβάνεται, επειδή το ψαλτήρι πολύ το χρησιμοποιούμε στην λειτουργική μας πράξη και ζωή, πάρα πολύ. Ο χριστιανός πρέπει να διαβάζει Αγία Γραφή και ψαλτήρι. Βέβαια, ολόκληρη, συγγνώμη, Καινή Διαθήκη και ψαλτήρι. Βέβαια, ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά αν για μια στιγμή δεν την έχει, να έχει το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μας συνοδεύει πάντα στη ζωή μας. Δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει μέσα έναν, δύο, τρεις και περισσότερους ψαλμούς. Δεν υπάρχει καμία ακολουθία. Και η πιο μικρή ακολουθία έχει μέσα ψαλμούς. Και σκόρπιους τύφους, ακριβώς διότι αν έπρεπε να βάλουμε και στα μέρη που υπάρχουν οι ψαλμοί, θα εμεγάλωνε πολύ η ακολουθία. Ένα παράδειγμα σας λέγω. Όταν λέμε τον Απόστολο, λέμε και το Ευαγγέλιο. Παλαιότερα υπήρχε μία περικοπή εκεί της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό θα το δείτε όταν θα δείτε να τελείται η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Πρώτα γίνεται ανάγνωση μιας περικοπής από την Παλαιά Διαθήκη. Μετά μία περικοπή από τους Αποστόλους και μετά μία περικοπή από το Ευαγγέλιο. Τρεις περικοπές. Και ακόμα για οικονομία η Εκκλησία μας, γιατί είχε και σε άλλα σημεία πολλά κομμάτια από την Παλαιά Διαθήκη, ιδίως ψαλμούς, βάζει μόνο ένα στίχο. Σήμερα διασώθησαν στίχοι. Γι' αυτό τι λέμε? Δεν λέμε στίχους του πρώτου Αποστόλου? Λέμε στίχους πρώτου Αποστόλου. Αυτό είναι απομεινάρι ότι εκεί υπήρχε μία περικοπή παλαιοδιαθηκική. Είναι παντού, έχουμε σε πάρα πολλά μέρη. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Όχι μόνο στο ψαλτήρι, αλλά και σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα όμως στο ψαλτήρι, έχουμε στίχους οι οποίοι δεν είναι παρά μία φανερή αρά, κατάρα, και υπάρχει ένα στυλίτευμα φοβερό. Να σας αναφέρω μερικά. Τώρα είναι αυτό που είπατε, το πρόσθεσε αυτής κακά, κύριε, πρόσθεσε αυτής κακά. Δηλαδή, δώστες, πρόσθεσε αυτής κακά, πολλά κακά. Να έχουν, να είναι φορτωμένοι από κακά, από δυστυχία, από δεν ξέρω τι. Αλλού λέγει η γυνή αυτού να μείνει χείρα, η έπαυλης αυτού να είναι έρημος και το καθεξής. Λοιπόν, προσέξτε, όλα αυτά καταρχάς έχουν μια ιστορική βάση. Καταρχάς μην ξεχνάμε ότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως προσφέρεται, έχει ιστορική βάση. Αυτή η ιστορική βάση όμως στέκεται μία τυπολογία της Καινής Διαθήκης. Προσέξτε τι είπα, τυπολογία, όχι αλληγορία. Εδώ δεν πρόκειται περί αλληγορικής ερμηνείας, αλλά περί τυπολογικής ερμηνείας. Η αλληγορική ερμηνεία έχει ορισμένα σημεία μόνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Αγία Γραφή, μόνο ορισμένα σημεία, και θέλει πολύ περίσκεψη. Επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε η αλληγορία κατά κόρον, ιδίως από τον Οριγένη, έπεσε έξω ο Οριγένη και κατεδικάστηκε ο τρόπος και η μέθοδός του. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Μην ξεχνάμε δε ότι τη μέθοδο της αλληγορίας τη χρησιμοποιούν οι μασόνοι όταν διαβάζουν Αγία Γραφή, θα το ξέρετε, οι πνευματιστές και όλοι οι εχθροί της Εκκλησίας. Όλοι οι εχθροί της Εκκλησίας χρησιμοποιούν την αλληγορική μέθοδο προκειμένου να μελετήσουν τη Γραφή και να πούν κάτι. Διότι ο πνευματισμός, ο οποίος είναι θρησκεία, δέχεται την Καινή Διαθήκη, όχι την Παλαιά. Όχι την Παλαιά. Και από την Καινή ό,τι θέλει. Το λέγει σαφώς αυτό ο Τρεμπέλας στο βιβλίο του Πνευματισμός. Σαφώς το λέγει. Και αυτά που χρησιμοποιεί από την Καινή Διαθήκη τα ερμηνεύει κατά αλληγορικών τρόπων. Οι μασόνοι σε πολλές στοές τους έχουν ανοιγμένη την Αγία Γραφή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στο εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Αλλά τώρα τι είναι ο Λόγος, είναι άλλη παράγραφος. Εδώ ο Λόγος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ανθρώπινος Λόγος, ο οποίος έχει διαστάσεις θεϊκές. Αλλά δεν εννοεί καθόλου το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και πώς ερμηνεύουν, σας είπα, κυρίως αλληγορικά. Η αλληγορική λοιπόν μέθοδος είναι κατακριτέα και καταδικαστέα, εξαιρέσει ορισμένα σημεία της. Δηλαδή ορισμένα σημεία στην Αγία Γραφή.
που πρέπει να ερμηνευτούν αλληγορικά. Στην Αγία Γραφή υπάρχει ερμηνεία η τυπολογική. Είναι η ερμηνεία που χρησιμοποίησαν οι πατέρες, χρησιμοποίησε ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή συγγραφής της Καινής Διαθήκης, αλλά και αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Να σας πω μια τυπολογική. Ακούσατε. Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον Όφηρεν διαιρήμο, ούτω δίηψε Αθήνα τον Υιόν του ανθρώπου. Αυτή δεν είναι αλληγορική ερμηνεία. Είναι τυπολογική. Είναι ένα ιστορικό γεγονός, διότι πράγματι στην έρημον εδαγκώνονται οι άνθρωποι από τα φίδια κλπ. Κλπ. Οπότε τώρα ο Θεός λέγει ότι θα λέει στον Μωυσή, θα κάνεις εκείνο και εκείνο, ένα κοντάρι θα στήσεις. Το κοντάρι αυτό μάλιστα για να στερεωθεί το φίδι έπρεπε να είναι, δεν αναφέρεται, αλλά υπονοείται σε τύπο σταυρού. Εκεί θα εκτίθεται το χάλκινο αυτό φίδι. Και λέει τώρα ο Κύριος, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον Όφιν εν τη ερήμο, έτσι θα πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Δεν έχουμε αλληγορία, έχουμε τυπολογία. Είναι τύπος εκείνο, ένας τύπος ενός πρωτοτύπου. Το πρωτότυπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Το μάνα. Άλλο πράγμα. Ο Χριστός είπε, ο ίδιος ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη, όταν λέει ότι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας στην έρημο, αυτό ο Θεός το έδωσε για το Μωυσέως. Το αληθινό μάνα είμαι εγώ, λέει ο Κύριος. Εάν δεν φάτε αυτό το μάνα, που είναι η σάρκα μου και το αίμα μου, ζωή δεν έχετε αιώνια. Γιατί οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και απέθαναν. Ο Απόστολος Παύλος λέει, η πέτρα από την οποία βγήκε το νερό, χτύπησε ο Μωυσής, ήτο ο Χριστός. Και το καθεξής. Αυτή λέγεται λοιπόν τυπολογική ερμηνεία. Παίρνουμε εκείνο το ψαλμό που σας είπα, η γυμνή αυτού να μείνει έρημος, συγγνώμη, η γυμνή αυτού να μείνει χείρα και η έπαυλης αυτού, δηλαδή το σπίτι του, να μείνει έρημο. Και λέει εκεί κατάρες, είναι ένας ψαλμός, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς είναι, συγκεντρώνει τις περισσότερες κατάρες από όλους τους ψαλμούς. Αυτός ο περίου λόγος ψαλμός. Είπαν αγαπητοί μου, πρόκειται περί του Ιούδα. Είναι η τυπολογία του Ιούδα. Και, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος προκειμένου να γίνει η εκλογή του 12ου μαθητού στη θέση του Ιούδα. Ερμηνεύει αυτόν τον ψαλμό ο Απόστολος Πέτρος, νεοπνεύστος. Και τι λέγει, είναι γραμμένο, είπε στην ομίχυρη. Και την επισκοπή αυτού λάβει το Β με όμικρον γιώτα γραμμένο. Λάβει έτερος. Έτσι, πράγματι, ο ψαλμός αυτός δεν είναι παρά μία τυπολογία στον Ιούδα. Οι κατάρες δεν, εδώ τώρα προσέξτε, οι κατάρες δεν είναι κατάρες. Να σας το αποδείξω γιατί δεν είναι κατάρες. Διότι ο Χριστός δεν καταράστηκε τον Ιούδα. Έπρεπε να δούμε πρωτοτύπο στα πράγματα. Πρωτοτύπο στα πράγματα να τα δούμε. Ο Χριστός τώρα να καταράτε τον Ιούδα. Εφόσον πρωτοτύπος ο Χριστός δεν καταράται, σημαίνει ότι οι κατάρες στον τύπο δεν είναι κατάρες, αλλά τι είναι. Είναι το τι θα συμβεί με τη μορφή αυτών των βαραίων εκφράσεων, έστω και υπό τη μορφή της κατάρες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Ιακώβ ευλογεί τα 12 παιδιά του στην Αίγυπτο, λέγει στα παιδιά του, εκτός από τον Ιούδα, σε όλα τα άλλα καταστάσεις πολύ άσχημες, οι οποίες μοιάζουν σαν κατάρες. Αν διαβάσετε, είναι το τελευταίο προτελευταίο κεφάλαιο της γενέσεως. Ενθυμίστε όταν κάναμε τη γένεση, επειδή δεν μας έφερε πια ο χρόνος και δεν ήθελα να αφήσω το βιβλίο να πάμε και σε άλλη χρονιά, γι' αυτό το λόγο το κλείσαμε και πήραμε μόνο και πάρα πολύ σύντομα την προφητεία του Ιούδα. Δηλαδή, όταν ο Ιακώβ λέει στον Ιούδα αυτά που του είπε, και είναι ένας διθύραμβος, μία ευλογία από την αρχή μέχρι τέλους, ό,τι λέγει για τον Ιούδα. Τι συμβαίνει εδώ? Ο Ιούδας ήταν τόσο καλό παιδί ώστε να πάρει όλες αυτές τις ευλογίες? Όχι, θα γίνεται ο πρόγονος του Μεσσίου. Αντιθέτως, γίνονται φοβερά πράγματα στους άλλους, σε μια ποικιλία. Στον έναν λέει τούτα τα άσχημα, στον άλλον λέει εκείνα τα άσχημα. Γιατί?
λέει πράγματα στα παιδιά του άσχημα, κατάρες. Όχι αγαπητοί μου, το λέει σαφώς εκεί η γραφή. Λέει στα παιδιά του, ελάτε να σας πω τι θα συμβεί με τα τάφτα σε εσάς. Όχι σε εσάς προσωπικά, αλλά στις φυλές σας. Στις φυλές σας. Μάλιστα, οι πατέρες ερμηνεύουν ότι τα χειρότερα τα λέει στον Δαν. Διότι εκ της φυλής του Δαν θα προέρχεται ο Αντίχριστος. Άλλο ότι δεν έχουμε τώρα πλέον φυλές. Άμα ο Θεός δώσει και φτάσουμε προς τα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως, αυτά θα τα δούμε. Ώστε δεν πρόκειται περί καταρών στην πραγματικότητα, αλλά περί προφητείων, οι οποίες έχουν αυτή τη βαριά έκταση. Όμως όταν στο ψαλτήρι, παρότι έχουμε κάποτε, ξέρετε, όχι κάποτε, έχουμε ιστορική βάση, σας είπα. Όταν λέγει, επί παραδείγματι, ο ψαλμωδός, να μείνει η χείρα του έρημος, ξέρετε τι μπορεί να είναι εκεί πέρα. Να είναι Φερρυππίν, να είναι. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι βέβαια να σας πω λεπτομέρειες. Να είναι η γυναίκα του Αχιτόφελ, του στρατηγού, που πρόδωσε τον Δαβίδ. Και να είναι ιστορική αυτή η βάση. Αλλά πίσω από αυτήν την ιστορική βάση να υπάρχει ένας τύπος. Ένας τύπος ενός όντως πρωτοτύπου. Και να είναι ό,τι θα συμβεί στη ζωή του Χριστού. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο, ότι έχουμε ιστορία, μην εξατμιστεί ποτέ η ιστορία από τον ορίζοντα της μελέτης σας. Η ιστορία, μεγάλο πράγμα, ιστορία, γεγονότα ιστορία, και από την άλλη μεριά, ιστορία του Θεού, μέσα στη γη, πάνω στη γη. Ιστορία, και από την άλλη μεριά, η τυπολογία της ιστορίας. Όμως, όταν εμείς σήμερα διαβάζουμε τους ψαλμούς, να σας το πω και αυτό, σήμερα διαβάζοντάς τους, επειδή τους έχουμε σε πάρα πολύ μεγάλη κρίση, πώς πρέπει να αισθανόμεθα για αυτούς όταν επί παραδείγματι βλέπουν μέσα κατάρας? Λοιπόν, οι πατέρες λένε ότι πλέον θα βλέπεις το νοερά τον αντίδικό σου, τον διάβολο. Οι κατάρες πέφτουν εις τον διάβολο. Μη μου πει όμως κάποιος ότι τότε μπορούμε να βλασφημάμε τον διάβολο. Όχι αγαπητοί μου, δεν θα βλασφημάμε τον διάβολο. Θα διαβάζουμε εμείς τα κείμενα, αλλά δεν θα ξεχνάμε πάντα ότι και πέρα από το ότι μπορεί να αναφερθούν στον διάβολο, αποτελούν σπουδαία ιστορικά μνημεία ως τυπολογία μεσιακών προφητιών. Αυτό δεν θα το ξεχνάμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Οπότε στα χέρια μας πλέον οι ψαλμοί, με όλες αυτές τις βαριές, θα λέγαμε, φράσεις, παίρνουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Τι σας λέει εκείνο το ψαλμικό? Εμίσουν αυτούς τέλειον μίσος. Τους μισούσα με τέλειον μίσος. Κι όμως αυτό ακριβώς έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για τους ακρεφνώς πνευματικούς ανθρώπους. Τι? Εάν δεν μισήσεις, αδελφέ, τον διάβολο και την αμαρτία με τέλειον μίσος, δεν αφήσεις γονίτσα της καρδιάς σου που να αγαπάει την αμαρτία, προκοπή πνευματική δεν έχεις. Βλέπετε λοιπόν τώρα εδώ ότι το εμίσουν αυτούς τέλειον μίσος έχει και ηθικών χαρακτήρα, όχι μόνο τυπολογικών αλλά και ηθικών χαρακτήρα. Έτσι η Αγία Γραφή θα μένει όπως είναι, θα την ερμηνεύουμε όπως η Εκκλησία ερμηνεύει, και από εκεί θα βγαίνει ένας πλούτος αληθινός που θα μας βοηθά και θα μας πλουτίζει και εμάς.